Την καθιερωμένη ετήσια τελετή βράβευση των αριστούχων μαθητών διοργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών. Στις 11 το πρωί, την Κυριακή, στην αίθουσα Βασίλειος Πριστινέλλας Πνευματικού Κέντρου, ο Δήμος Ιωαννιτών πραγματοποίησε εκδήλωση, στην οποία απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους αριστούχους μαθητές όλων των γυμνασίων και ηλικίων του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και στους έφηβους βουλευτές. Η εκδήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Σωμάς Μπέγκας, είχε σαν στόχο να τιμηθούν οι μαθητές από πολλά σχολεία της πόλης για τις προσπάθειες που κατέβαλαν. Χαρώ τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της σημερινής μέρας. Όλους εσάς τους μαθητές, γιατί με την προσπάθειά σας δίνετε και σε εμάς ένα μεγάλο μάθημα. Να καλωσορίσω και να συγχαρώ τους γονείς, γιατί δίπλα στα παιδιά δίνετε και εσείς το δικό σας αγώνα για να στηρίξετε τα όνειρά τους. Μεγάλος αγώνας. Ειδικά στις συνθήκες που ζούμε σήμερα στη χώρα μας. Να καλωσορίσω και να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς. Η σημερινή βράβευση των μαθητών σας είναι στην ουσία και η δική σας ανταμοιβή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για έναν εκπαιδευτικό από αυτή που νιώθει βλέποντας τους μαθητές του να προοδεύουν, ξέροντας ότι έχει βάλει ο ίδιος ένα λιθαράκι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αγαπητά παιδιά, ξέρω ότι για να φτάσετε μέχρι εδώ δεν διαλέξατε τον εύκολο δρόμο. Ότι δώσατε ο καθένας σας μια προσωπική μάχη, θέτοντας στόχους, υψηλούς στόχους και βάλλοντας ψηλά τον πήχη. Και έτσι πρέπει να συνεχίσετε στη ζωή σας. Η επίτευξη του καλού βαθμού που αποτελεί το κριτήριο της σημερινής σας βράβευσης, να μην γίνει στόχος εφησυχασμού, να μην γίνει συγγνώμη στοιχείο εφησυχασμού, αλλά το εφαλτήριο για την κατάκτηση ακόμα υψηλότερων στόχων. Η κατάκτηση της γνώσης είναι μια συνεχής διαδικασία για να διευρύνονται τους ορίζοντές σας, να γίνετε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, χρήσιμοι στην κοινωνία. Η αποστήθηση αθροίζει απλά πληροφορίες για τις εξετάσεις, τις οποίες συνήθως ο εγκέφαλός μας αποβάλλει όταν αφήνουμε τα μαθητικά θρανία. Γι' αυτό η κατάκτηση της γνώσης απαιτεί πάνω απ' όλα κριτική σκέψη, δημιουργικό πνεύμα, ακόμη και αμφισβήτηση. Τότε η γνώση γίνεται η δύναμή σας για να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τις προκλήσεις της ζωής που σας περιμένει. Θα είναι πολλές οι προκλήσεις, όπως πολλές θα είναι και οι δυσκολίες που θα συναντήσετε στη ζωή σας. Δήμος Ελευθέριος Ραφαήλ του Κωνσταντίνου.